Στη γραμμή όμως έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα κύριε Μηταράκη. Καλή σας μέρα από το Αμπουτζάμπι. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και μάλιστα από μακριά. Μεγάλη χαρά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο λόγος που αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και την επαφή είναι ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα του Αμφόλου, του περιοδικού Αμφόλου, που σας εμφανίζει ότι είσαστε επί χρόνια, επί πολλά χρόνια, άνθρωπος ο οποίος δούλεψε για την εταιρεία Fidelity, η οποία ουσιαστικά είναι μέτοχος με διάφορα ποσοστά κατά καιρούς της Eldorado Gold. Κατά πρώτον, πάνω σε αυτό, η εταιρεία Fidelity, στην οποία δούλεψα πράγματι, άμα δείτε, μπείτε στο LinkedIn ή σε άλλα site κοινωνικής δικτύωσης και δείτε το full γεωγραφικό μου, γράφει ότι είμαι από το 2003 μέχρι το 2010 που έφυγα από το Λονδίνο και γύρισα στην Αθήνα. Πράγματι, είμαι αρκετά περήφανος ότι έχω δουλέψει τη ζωή μου και έχω δουλέψει με δικό τομέα. Η εταιρεία Fidelity, επειδή ίσως πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι είναι, είναι συνταξιδοτικά ταμεία, έχει 80 εκατομμύρια πελάτες, οι οποίοι διαχειρίζονται στην τάξη. Ως συνταξιδοτική εταιρεία, η Αμερικάνικη Fidelity, στην οποία εγώ δεν δούλεψα και δεν έχω πάθει σχέση μαζί, είναι μέτοχος σε δεκάδες χιλιάδες εταιρείες στον κόσμο και έχει πολύ πολύ μικρά ποσοστά σε πολλές εταιρείες. Από ό,τι διάβασα και εγώ σε εφημερίδες, η Αμερικάνικη Fidelity είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες επενδύσεις, είναι και η Eldorado. Αυτό, εγώ δεν έχω καταλάβει όμως από το Unfollow πώς αυτό αφορά εμένα σε οποιαδήποτε μορφή. Δούλεψα για μια άλλη εταιρεία. Μισό λεπτό για να τελειώσω. Ναι, βέβαια. Παρακαλώ. Δούλεψα για μια άλλη εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παραιτήθηκα το 2010, γύρισα στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία οικονομική σχέση με την παλιά μου εταιρεία. Και εσείς πιθανώς παλιότερα να δουλέψατε σε κάποια κανάλια, σε κάποιες εφημερίδες. Βεβαίως, βεβαίως. Σε κάποιες τράπεζες, αρτοπία, οπουδήποτε δούλεψα καθένα στη ζωή. Τι σχέση έχω εγώ, τι κάνει μια εταιρεία που έφυγα πριν 3 χρόνια, που έχει επενδύσει, που δεν έχει επενδύσει. Λοιπόν. Το πόσο συνδέει με μένα το Unfollow δεν το έχω καταλάβει και το γενικότερο που λέω είναι αυτό. Κατανοητό αυτό που λέτε. Προφανώς και είναι προς τιμή σας ότι έχετε δουλέψει. Όποιος έχει δουλέψει στη ζωή του είναι καλύτερο από αυτόν που δεν έχει δουλέψει και είναι πολιτικός. Αλλά το θέμα μπαίνει το εξής τώρα. Δουλέψτε σε μια εταιρεία που σχετίζεται με μια άλλη εταιρεία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής στην Ελλάδα. Και εσείς, όντας υπουργός αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις που ενδεχομένως θα την ευνοήσουν. Όχι ενδεχομένως, την ευνοούν. Η απλή ερώτηση είναι, αφού. Σας διευκολύνω, η Fidelity ήταν μέτοχος στην Ελλάδα παλιότερα, στον ΟΤΕ, στην Κοσμοτέ, στη ΔΕΗ, στην Εθνική Τράπεζα, στην Αλφα Μπανκ, στην Πειραιώς. Ήταν μέτοχος στα Τζαμπό, στο Φουρλί. Ακόμα χειρότερα, κύριε Υπουργέ. Είναι συνταξιδοτικά ταμεία τα οποία επενδύουν στην τάξη του κόσμου. Σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, μία μέρα μπαίνουν, ένα χρόνο μετά βγαίνουν. Όταν εγώ ήμουν στη Fidelity, δεν νομίζω ούτε καν ήξερα ποια ήταν η Eldorado, ούτε ποτέ είχα σχέση μαζί τη. Αν κάποιο, η εταιρεία έχει επενδύσει, η σχέση με μένα δεν ξέρω προκύπτει. Αν θέλετε να με ρωτήσετε τη γνώμη μου για το χρυσό, μπορείτε να με ρωτήσετε. Δεν είναι καλή μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αλλά η γνώμη σας επαγγελματικά, για το... εγώ που σχετίζομαι και αν εγώ κερδίζω αυτό που υπονοεί το Unfollow, είναι ότι εγώ κερδίζω. Αν πάει καλά η Eldorado. Όχι. Αυτό το οποίο κατάλαβα ότι λένε οι συνάδελφοι είναι ότι υπάρχει ένα θέμα τουλάχιστον διοντολογίας, αλλά και ουσίας, για το ότι εσείς θα πάρετε κάποιες αποφάσεις που θα ευνοήσουν πιθανόν αυτή την εταιρεία και έχετε πάρει μέρος και σε ψηφοφορίες που ευνοούν αυτή την εταιρεία. Και έπρεπε να κάνετε σαφή τη θέση σας ότι εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης. Ναι. Η οποία μέτοχός της είναι μια εταιρεία διαφορετική από αυτή που δούλευα εγώ. Όχι, προηγουμένως είπατε δεν είναι διαφορετική, ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει επενδύσει σε όλο τον κόσμο και μία από τις επενδύσεις είναι και στη Βρετανία. Η Fidelity είναι δύο εξωτερικές εταιρείες με διαφορετικούς μετόχους και διαφορετικούς πελάτες. Μία θέση έδρα στην Αμερική και έχει άλλους μετόχους, άλλους ιδιοκτήτες και έχει πελάτες στην Αμερική και μια άλλη εταιρεία που έχει έδρα εκτός Αμερικής και άλλους μετόχους, άλλους πελάτες. Τα κέρδη της μία δεν είναι κέρδη της άλλης. Αν πάει καλά η μία, δεν πάει καλά η άλλη. Η οποία έχει έδρα εκτός Αμερικής και σε αυτή εγώ δούλεψα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Eldorado. Είναι σχετιζόμενες εταιρείες, κύριε Μηταράκη. Μην μπούμε στη λογική αυτή τώρα. Το ξέρετε ότι είναι σχετιζόμενες εταιρείες. Θέλω να σας πω ότι ιδρύθηκαν το 1935 από την ίδια οικογένεια. Μάλιστα. Αποκτήσαν ξεχωριστούς μετόχους, άλλες ιδιοκτήτες, άλλοι έχουν συμμετοχές. Και οι δύο εταιρείες μεταξύ τους δεν έχουν καμία κοινή σχέση, δεν έχουν κοινά γραφεία, δεν έχουν κοινούς μετόχους, δεν έχουν κοινούς υπαλλήλους και κυνηγάνε τους ίδιους πελάτες με ανταγωνίστικες εταιρείες. Απλώς ξεκινήσαν πριν 80 χρόνια από την ίδια οικογένεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνεργάζονται με κανέναν τρόπο. Αντιθέτως, χτυπάνε τους ίδιους πελάτες καμιά φορά και έχουν και ανταγωνιστικές σχέσεις. Άρα, εσείς θεωρείτε συμβατή τη λειτουργία σας στην Υπουργική. Εγώ σας ρωτάω το εξής. Τι σχέση έχει το πού δούλεψε κανείς στο παρελθόν με το τι κάνει σήμερα.
Αν θέλετε να με μέμψετε για κάτι που κάνω σήμερα ως υπουργός ή αν κάποια απόφαση ήμουν λάθος, δέχομαι πάντα κριτική. Όχι, για μένα έχει σχέση, που... έχει σχέση που δούλεψε κάποιος, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί κάποιος να έχει δουλέψει κάπου και μετά με υπουργικές αποφάσεις ως υπουργός να ευνοήσει αυτόν τον κάποιον στον οποίο δούλεψε. Ή εν πάση περιπτώσει να το δηλώσει. Πέστε μου μία απόφαση που έχω πάρει εγώ που έχει σχέση με το Χριστό. Καταρχήν τα περιβαλλοντικά, όπως πολύ λανθασμένα η κυρία Μακρύ είπε, η οποία δείχνει άγνοια από ό,τι λειτουργεί το δημόσιο, είναι θέμα του Υπουργείου και ΠΚΑ. Του Μανιάτη, του Καλαφάτη και του Παπαγεωργίου. Εγώ δεν έχω τίποτα σχέση με το περιβαλλοντικό. Εσείς ασχολείστε με το οικονομικό, θα συμφωνήσω. Να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή επί του οικονομικού είσαστε που αφορά τον Χριστό στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπόλογοι η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος για μια παραχώρηση που έχει κάνει, γιατί περί παραχωρήσεως πρόκειται, στο κύριο Μπόμπολα με 11 εκατομμύρια, όταν λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πέρα από κάθε έννοια ανταγωνισμού. Δηλαδή, πήρατε μια εταιρεία 10 εκατομμύρια και την δώσετε 11 εκατομμύρια, την έδωσαν σε κάποιον ιδιώτη, ούτε διαγωνισμός έγινε, ούτε τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται ένα θέμα καταρχήν ότι είναι υπερβολικά προγενέστερο, κάνε γυρίσω στην Ελλάδα. Όχι, το ελληνικό κράτος έχει μια συνέχεια, κύριε Μηταράκη, μου επιτρέψετε. Όχι, επειδή μπερδεύσαμε το αντίπολο, τα προσωπικά με την συνέχεια. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε τη συνέχεια πολύ περισσότερο από ότι μπορώ να δεχτώ αυτό που έγινε πριν για το προσωπικό. Το ελληνικό δημόσιο αγόρασε και πούλησε την ίδια τιμή χωρίς ζημιά και χωρίς καθούρα τότε. Χωρίς διαγωνισμό είναι το βασικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να μπει στο τραπέζι το τι πουλάμε, πώς το πουλάμε και ποιος θα είναι να το αγοράσει την Α ή στη Β τιμή. Αυτό είναι το δεδομένο. Ότι το ελληνικό κράτος έγινε ο dealer, ο μεσάζοντας κάποιων συμφερόντων ενός ιδιώτη. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι ότι δεν έχασε, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλετε, μπορούμε να πούμε σε αυτό. Δώσαμε χρυσό 25 δις για 11 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ. Αλλά ας αφήσουμε τη χασούρα προς τον παρόν. Σα απαντήσω. Μην αφήσουμε τίποτα να πέσει στο έδαφος. Αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση έρχεται για πρώτη φορά και με την νομοθεσία που περνάει περί ρόγελτης, περί δικαιωμάτων του δημοσίου, για πρώτη φορά θέτει ότι το δημόσιο παίρνει ποσοστό από οποιαδήποτε εξορυγνία από την ελληνική γη. Αυτό είναι μια μεγάλη επανάσταση στον ελληνικό μεταλλευτικό κώδικα που γίνεται την κυβερνήσεω Σαμαρά, που πλέον για κάθε ουγγιά χρυσού ή οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο υλικό βγαίνει. Μάλιστα. Από το έδαφος, το ελληνικό δημόσιο θα έχει άμεσα έσοδα. Πόσο τη εκατό, κύριε Μηταράκη, μισό λεπτό. Ένα είναι τα θέματα. Τα ρόγιαλτις είναι άλλο θέμα. Και αν θέλετε, πείτε μου πόσο τη εκατό παίρνει. Γιατί όταν άλλο να πάρει ένα ορχείο για 11 εκατομμύρια π.χ. και άλλο να πάρει ένα ορχείο για 11 εκατομμύρια από καταβολή, αλλά από εκεί και πέρα κάθε ουγγιά που βγάζει θα δίνει στο δημόσιο 100-200. Όχι, πόσο θα πείτε μου τα ρόγιαλτις που το είναι. Πόσο είναι. Πολύ περισσότερο. Ο νόμος λέει, αν θυμάμαι καλά, ότι τα ρόγιαλτις είναι από 2 έως 3%. Εσείς πόσο το έχετε ορίσει ότι θα παίρνουμε. Αναμένετε την Υπουργή Επόμενη το ΠΚΑ. Αναμένουμε, αλλά έχουμε εδώ, δηλαδή χωρίς να έχουμε ορίσει τα royalties, έχουμε δώσει μια εταιρεία την ίδια ώρα κάνοντας το ελληνικό κράτος τον dealer σε έναν επιχειρηματία και εμείς θεωρούμε επιτυχία ότι έχουμε βάλει royalties. Και ποιος είπε, κύριε Μηταράκη, ότι μια άλλη εταιρεία που θα έπαιρνε τον Χριστό δεν θα έβαζε royalties? Γιατί δεν κάνανε διαγωνισμό? Γιατί δεν καταργείται αυτό που έκανε η προηγούμενη ερώτηση, η προηγούμενη κυβέρνηση να κάνουμε ένα διαγωνισμό? Κύριε Βατζηλάνη, μου ανοίγετε θέματα που πάνε 5, 10, 15 χρόνια πίσω, ενώ εγώ σας λέω τι κάνουμε εμείς σήμερα για να διορθώσουμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Τι κάνετε, κύριε Μηταράκη, πείτε μου. Προς το παρόν δένετε κόσμο στις σκουριές, κύριε Μηταράκη. Προς το παρόν αυτό κάνετε και παρακολουθείτε μια ολόκληρη περιοχή και την έχετε βαφτίσει εγκληματίες. Αυτό κάνετε. Και έχετε δώσει 25 δισεκατομμύρια χρυσού σε μια εταιρεία αντί 11 εκατομμυρίων. Και δεν λέτε εμείς θα την καταργήσουμε τη σύμβαση αυτή, γιατί δεν είναι στο συμφέρον του ελληνικού κράτους. Πόσο κάνει ο χρυσός που είναι κάτω από το υπέδαφος της Χαλκιδικής? Απαντήστε μου, 11 εκατομμύρια κάνει. Πρώτον, σε ένα ευνοούμενο κράτος δεν καταργούνται συμβάσεις. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Υπουργέ? Δεν είπα ότι θα καταργήσετε τις συμβάσεις για τα υποβρύχια. Εσείς δεν είπατε ότι θα καταργήσετε το νόμο 3885 του κ. Βενιζέλου για τα υποβρύχια? Μια ευνομούμενη κοινωνία, όταν υπάρχουν επενδύσεις, δεν καταργήσει επενδύσεις, γιατί τότε κανείς δεν θέλει να έρθει να επενδύσει σε μια χώρα η οποία έχει αυτή την αστάθεια που δεν έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Και τι κάνουν οι υπουργοί, κύριε Υπουργέ? Φωτογραφίζονται στις επιχειρήσεις. Βγάζουν φωτογραφίες στις επιχειρήσεις. Φωνάζετε πάρα πολύ και δεν σας ακούω καλά. Συγγνώμη, ναι. Παρακαλώ. Λέω ότι τα royalties πλέον διορθώνουν, αν θέλετε, το θέμα των δικαιωμάτων του δημοσίου και όση περιουσία δεν υπάρχει κάτω από τη Χαλκιδική, το δημόσιο θα πάρει το δίκαιο δικό του μερίδιο. Συν τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, συν τυπολογία εισοδήματος. Άρα δεν ξέρετε αν προσδιορίζετε τα royalties. Γιατί, ας πούμε, η Νορβηγία. Κύριε Υπουργέ, η Νορβηγία παίρνει royalties. Η Νορβηγία, ως κράτος από το πετρέλαιο, για παράδειγμα, γιατί μιλάμε για ορυκτό πλούτο, παίρνει royalties 75% στο πετρέλαιο. Εσείς πόσο θα πάρετε, ξέρετε?
θα σας πω, όταν δημοσιευτεί η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υπεθάκησης των Νομικών. Με ρωτάτε να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί. Είναι φυσικό να μην μπορώ να το κάνω. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις. Σας επαναλαμβάνω ότι η αρμοδιότητα του Χρυσού δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Δεν είναι ο άνθρωπος που ασχολείται καθημερινά με αυτά τα θέματα. Τα θέματα του Χρυσού τα ασχολείται καθημερινά το Υπουργείο ΙΠΚ. Και γι' αυτό εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ ποια είναι τα κίνητρα πίσω από ένα δημοσίευμα το οποίο δεν είχε κανένα ουσιαστικό στοιχείο, απλώς προσπαθούσε να δημιουργήσει μια θολή εικόνα για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με αυτό το αντικείμενο. Στο βαθμό που αυτό προσπάθησε να εξηγήσει. Ξέρετε τι κάνετε τώρα. Κάνετε το λάθος το οποίο τους αποδίδεται. Δηλαδή υπάρχει ένα δημοσίευμα και αντί να απαντήσετε σε αυτό, αποδίδεται σκοπιμότητα. Με τον ίδιο, βγάλει, με τον ίδιο βγάλει, τρόπο, κύριε Υπουργέ. Έχω βγάλει δελτίο τύπου στο ΑΠΕ χθες. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, ελπίζω να το παίξετε αργότερα. Το οποίο απαντάω σημείο-σημείο σε όλα αυτά που καταλογίζουν. Το οποίο βλέπω όμως ότι πολλά περιοδικά τα οποία με χαρά αναπαρήγαγαν το Unfollow έχουν ξεχάσει από χθες και διάφορα site να αναπαράγουν τη δικιά μου απάντηση. Η οποία λέει ότι δεν έχετε, εμείς να το πούμε να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί μπορεί να έχουμε και διάψευση της διαψεύσεως, ότι δεν έχετε σχέση με τη Fidelity. Έχω σχέση με τη Διεθνή Fidelity International, μάλιστα, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία είναι εκτός Αμερικής, έχει διαφορετικούς πελάτες, μετόχους και καμία σχέση συνεργασίας με την Αμερικάνικη Fidelity, απλώς ιδρυθήκαν από την ίδια οικογένεια πριν 80 χρόνια, η οποία η Αμερικάνικη Fidelity, από ό,τι διαβάζω στο δημοσίευμα της Ανθόλου, γιατί εγώ δεν έχω καμία προσωπική εικόνα, είναι μέτοχος, λέει, της Eldorado κατά 5%. Έτσι ακριβώς είναι. Και αν ξέρετε το μέγεθος Fidelity, σημαίνει ότι το 0,001 των κεφαλαίων της Fidelity έχει μπει στην Eldorado. Δηλαδή και για τη Fidelity, αν η Eldorado τριπλασιαστεί ή χρεοκοπήσει, η επίπτωση είναι μηδενική στα βιβλία. Αυτό έχει να κάνει με το εταιρικό, με το εταιρικό σχήμα, όχι με τα συμφέροντα. Ακούστε με. Ο εφοπλιστής κύριος Βαξεβάνης έχει 15 καράβια και καθένα από αυτά είναι μια διαφορετική offshore εταιρεία. Αυτό είναι θέμα ασφάλειας και όχι μη σχέση των εταιριών. Αν ανήκουν και τα 15 καράβια σε εσάς, ναι, είναι κοινή εταιρεία. Αν το ένα ανήκει σε εσάς, το άλλο ανήκει σε μένα. Το άλλο ανήκει όχι, σε offshore ανήκουν. Ναι, εγώ σας απαντώ ότι στην τελική ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Η Fidelity είναι θυγατρική της Fidelity. Και η Fidelity έχει επενδύσει στην Eldorado. Πέθανε το όνομα της μητρικής. Fidelity. Fidelity International. Εδώ. Πώς είπατε? Fidelity International είναι η διεθνή κυβέρνηση της Αμερικάνης. Κύριε Βαξεβάνη, δεν αρνούμε. Είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Αν θέλετε να κάνετε μια περιστατωμένη μελέτη τις επόμενες εβδομάδες και να τα ψάξετε και στο SEC και τα Filing, θα δείτε ότι είναι δύο ξεχωριστές εταιρείες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω φύγει εδώ και χρόνια από εκεί πέρα και πάλι προσπαθούν να με μπλέξουν. Δεν καταλαβαίνω. Αν εσείς, να σου πω ένα παράδειγμα, δουλεύατε πριν 4 χρόνια στο τηλεοπτικό σταθμό Β. Και ο τηλεοπτικό σταθμό Β που έχετε φύγει και δουλεύετε τώρα στο κόκκινο κάνει κάτι. Όχι, έχετε σχέση εσείς. Αν είμαι υπουργό. Όχι, τώρα ως δημοσιογράφος όχι, αλλά αν γίνω υπουργό και πάω και επιδοτήσω το συγκεκριμένο σταθμό σε βάρος άλλων σταθμών, προφανώς και κάποιος θα με ρωτήσει και με το δίκαιο του. Βαξεβάνη, δούλευες στο σταθμό Β και τώρα ευνοείστε συμφέρον του σταθμού Β. Χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Με συγχωρείτε. Αλλά εγώ δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο έτσι αλλιώς. Δεν έχω δώσει κανένα προνόμιο σε αυτή την εταιρεία έτσι αλλιώς. Και δεν είναι και αρμοδιότητες να το κάνω έτσι αλλιώς. Γι' αυτό σας λέω φαίνεται περίεργο το δημοσίευμα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση που προέρχεται από ό,τι καταλαβαίνω από την περιοχή των Σκουριών και λέει εάν ο κόσμος δεν έχει να πει νερό το οποίο θα μολυνθεί, ποιος θα μας το φέρει. Το λέει πιο χοντρά, το φιλτράρω. Αν μια εταιρεία δεν εκπληρώνει τους περιβαλλοντικούς όρους, κλείνει. Αν μια εταιρεία εκπληρώνει τους περιβαλλοντικούς όρους, λειτουργεί. Τους εκπληρώνει, κύριε Υπουργέ. Σύμφωνα με ό,τι λένε μέχρι στιγμής όλα τα δικαστήρια στα οποία έχουν γίνει όλες τις προσφυγές, το εκπληρώνει. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λέει άλλο. Τις οποίες εγώ δεν έχω σχέση. Αν θέλει κάποιος να προσφύγει στη δικαιοσύνη, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της λειτουργίας οποιασδήποτε ελληνικής εταιρείας, αν θεωρεί ότι δεν πληρεί τους περιβαλλοντικούς όρους. Και ο δικός σας σταθμός, αν δεν πληρεί τους όρους πυρασφάλειας, μπορεί κάποιος να προσφύγει και να προσφύγει. Έτσι είναι ο νόμος. Υπάρχει μια έκθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Και στην κουβέντα που μιλάμε 20 λεπτά, η δικιά μου σχέση σε όλη αυτή την ιστορία δεν έχω βρει ακόμα που είναι. Και γιατί εμπλέκομαι σε ένα θέμα το οποίο δεν έχω σχέση. Και δεν παίρνω μια πιστική απάντηση ούτε από τον Πόλο, ούτε από εσάς που έχετε τόσο ενδιαφέρον να καλύψετε το θέμα. Εγώ που σχετίζω. Μην μου καταλογίζει τώρα και το ενδιαφέρον μου να καλύψω δημοσιογραφικά ένα θέμα. Δεν το καταλογίζω. Η δουλειά μου είναι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μ' αρέσει να συζητάω, μ' αρέσει ο διάλογο, μ' αρέσει να είναι όλα διαφανή.
Απλώς να μην γινόμαστε και με θεωρίες συνωμοσίας σε μια εποχή που πράγματι υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα, πολύ πιο σοβαρά από αυτά που προσπαθούμε να συζητήσουμε. Μάλιστα, εγώ θα επαναλάβω την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια επενδυτική, όπως την χαρακτηρίζεται, η κατάσταση στις σκουριές, με όλες τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν επί του θέματος, οικολογικές κλπ. Και για αυτό το θέμα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βάζει στο σκαμνί επειδή οι ελληνικές κυβερνήσεις, νομίζω ήταν η κυβέρνηση με την οποία συγκυβερνείτε τώρα, ήταν ο εταίρος ήταν στην εξουσία, όταν έγιναν όλα αυτά, οι ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν χωρίς διαγωνισμό το χρυσάφι της χώρας. Με βρίσκεται σε ένα θέμα το οποίο είναι στον πιλάτη και δεν είναι προσωπικό. Γνωρίζω, θυμόμενο το θέμα, ότι η ελληνική κυβέρνηση ούτε κέρδισε ούτε έχασε, μεταβίβασε και ξέρω ότι η δικιά μας κυβέρνηση. Δεν επιχείρημα αυτό. Ξέρετε, όχι, έχασε κύριε Υπουργέ. Εγώ ξέρω μια εταιρεία η οποία θα δίνε 75 εκατομμύρια. Εσείς που ξέρετε ότι δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο. Εγώ ξέρω εταιρεία που θα δίνε 75 εκατομμύρια. Εσείς που ξέρετε ότι δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο επειδή μεταβίβασε από 11 εκατομμύρια σε 11. Ξέρω εταιρεία που θα έδινε 75 εκατομμύρια και μια άλλη που θα έδινε 500 εκατομμύρια. Εσείς που ξέρετε ότι δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο. Κύριε Βεξεβάνη, ευχαριστώ. Σε ένα θέμα θέλετε να το μελετήσετε και να το ψάξετε τι έγινε τότε. Με ενδιαφέρει σε μένα τη διαβάση. Εγώ σας λέω τι κάνουμε τώρα και αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι επιβάλλουμε φόρο υπέρ του δημοσίου για να προστατεύσουμε το σχέδιο του δημοσίου. Μάλιστα. Φόρο υπέρ, προσέξτε, φόρο υπέρ των κερδών. Αυτό που θα εμφανίσει η εταιρεία ως κέρδη. Όχι. Πέρα από τους φόρους των κερδών. Και τα royalties. Μόνιμος ειδικός φόρος πάνω σε κάθε ποσότητα που βγαίνει από τη γη. Τον οποίο δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή να προσδιορίσετε. Μάλιστα. Θα τη βγάλει το αρμόδιο Υπουργείο. Στο Αμπού Ντάμπι τι θα κάνετε? Έχω καθυστερήσει πάρα πολύ να μπω σε ένα ραντεβού με την κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι. Θέλω να το συζητήσουμε την κουβέντα. Καλή επιτυχία στο ραντεβού σας, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία. Γεια σας.